Τι θέλεις να κάνεις με τη ζωή σου? Δεν έχεις ιδέα? Υπάρχουν απεριόριστες δυνατότητες. Ναι, εντάξει, το να κάνεις αυτή την πρώτη κίνηση από το σχολείο ή το κολέγιο προς τον εργασιακό χώρο είναι δύσκολο. Όμως αυτό που απλώς πρέπει να γνωρίζεις είναι πού και πώς να ψάξεις για να κάνεις μια καλή αρχή. Ίσως να είσαι όπως ο Πίτερ. Ποια είναι η ιστορία του? Λοιπόν, ήταν στα 16 όταν ξεκίνησε να ψάχνει για δουλειά στη χώρα του. Αυτό που πραγματικά χρειαζόταν ήταν πληροφορίες, καθοδήγηση, ευκαιρίες κατάρτισης και πρόσβαση σε εργοδότες. Καλές επιλογές για εκείνον ήταν τα ιδιωτικά γραφεία εύρεσης εργασίας και οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης. Στην ουσία, η ΔΙΑ είναι πραγματικά χρήσιμη εφόσον ψάχνεις για βοήθεια στο διαδίκτυο, μέσω τηλεφώνου ή διαμέσου ενός γραφείου για το κοινό, μιας και το δίκτυό τους έχει περισσότερο από 5.000 γραφεία σε 31 χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επιπλέον, διαθέτουν ομάδα συμβούλων Eures που μπορούν να σε βοηθήσουν εάν θα επιθυμούσες να δουλέψεις σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή, μοιάζεις περισσότερο στην Καμπριέλα, που στα 18 της αποφάσισε ότι ήθελε να δουλέψει στο εξωτερικό. Το σχέδιο η πρώτη σου εργασία μέσω του Eures ήταν ιδανικό για αυτήν, αφού είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να βοηθά τους νέους να βρουν δουλειά σε άλλο μέρος της Ευρώπης. Συνδυάζει τα προφίλ των ατόμων που αναζητούν εργασία με υπάρχουσες κενές θέσεις σε εταιρείες άλλων χωρών, βοηθά σε συμπλήρωση αιτήσεων, παρέχει συμβουλές για συνεντεύξεις και άλλα. Μπορεί ακόμη να προσφέρει μετρητά για την πραγματοποίηση ενός ταξιδιού για συνέντευξη ή στην περίπτωση που μετακομίζει στο εξωτερικό για δουλειά. Η ιδέα του να σκοτώνεσαι στη δουλειά για κάποιον άλλο σε όλη σου τη ζωή απλά δεν σου κάνει? Τότε είσαι σαν τη Σάρα που στα 17 της έβλεπε ήδη τον εαυτό της σαν επιχειρηματία και είχε κάποιες φανταστικές ιδέες για τη δική της επιχείρηση. Πρώτα όμως ήθελε να αποκτήσει δεξιότητες και εμπειρία πάνω στη δουλειά, δουλεύοντας για μια ΜΜΕ, μια μικρομεσαία επιχείρηση, ένα εφαλτήριο για το μελλοντικό στήσιμο της δικής της εταιρείας. Η Σάρα βρήκε κάποια πραγματικά χρήσιμα σχέδια στη χώρα της, τα οποία υπάρχουν επίσης και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά παρέχουν κάθε είδους υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε δυνητικούς εργοδότες και σε ευκαιρίες χρηματοδότησης όπως η μικροχρηματοδότηση. Τώρα πίσω σε σένα. Είσαι πιο ενθουσιασμένος με τους πολλούς δρόμους που ανοίγονται σε σένα? Ωραία λοιπόν. Επειδή η αγορά εργασίας στην Ευρώπη χρειάζεται πραγματικά τις δικές σου δεξιότητες, ιδέες και ενέργεια, ανεξάρτητα από το υπόβαθρο, την εμπειρία ή τα προσόντα σου. Λοιπόν, τι περιμένεις? Μη διστάζεις. Κάνε το πρώτο σου βήμα προς το μέλλον. Η πρώτη σου δουλειά είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις.